Θέλω να σας εξομολογηθώ κάτι. Πριν αρκετό καιρό, μου ζητήθηκε από κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο να σκοτώσω ένα πανέμορφο πίνακα ζωγραφικής που είχα φτιάξει. Τον διατηρούσε για πάρα πολλά χρόνια στον τοίχο του σπιτιού του και αποφάσισε μετά από όλα αυτά τα χρόνια, γιατί κουράστηκε να τον βλέπει, ο πίνακας να αφαιρεθεί και να φτιαχτεί κάποιος καινούριος. Η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Προσπάθησα να μεταπίσω το αγαπημένο πρόσωπο, λέγοντάς του ότι αν γίνεται να μου βγάλει τον πίνακα, να τον πάρω εγώ στο δικό μου σπίτι, αλλά μου έλεγε ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι η επιφάνεια που είχε ζωγραφιστεί ο πίνακας από εμένα δεν μπορούσε να αποκολληθεί από τον τοίχο. Συνέχισα να προσπαθώ να της αλλάξω γνώμη, αλλά δυστυχώς οι προσπάθειές μου έπεσαν στο κενό. Και τελικά αποφασίστηκε ο πίνακας να σκοτωθεί. Και με ποιο τρόπο σκοτώνεται ένας πίνακας? Μα φυσικά, παίρνοντας μπογιά και βάφοντάς τον, δημιουργώντας την αρχική επιφάνεια που προϋπήρχε. Έτσι και έγινε. Ένα άλλο συγγενικό μου πρόσωπο πήρε άσπρη μπογιά και άποψε την επιφάνεια όπου είχα τον καταπληκτικό πίνακα. Και παρόλο που συνέβη αυτό, μου ζητήθηκε να φτιάξω ένα καινούριο πίνακα στη θέση του παλαιού που να ταιριάζει με το χώρο και με τον τοίχο. Έτσι και έγινε, μιας και σε πολύ αγαπημένα πρόσωπα δεν θέλω να χαλάω χατήρια και να τους στεναχωρώ, αν και μεταξύ μας είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μετά από αυτά που σας λέω, θα σας παραθέσω για να δείτε αυτά που σας εξηγώ και κάτω από αυτό το βιντεάκι γράψτε μου τα σχόλιά σας. Γιατί, ξέρετε, κάθε δημιουργία που φτιάχνει οποιοδήποτε, ακόμη και ένα μικρό παιδί, αυτό που ζωγραφίζει μερικές φορές με κάποιες ξυλομπουγιές και σας το φέρνει και λέει «Κοίτα μαμά, τι έφτιαξα, για σένα το έφτιαξα», να το εκτιμάτε. Έχει μεγάλη σημασία. Γιατί εκείνη τη στιγμή αυτός ο μπόμπυρας δημιούργησε κάτι αποκλειστικά και μόνο που προοριζόταν για εσάς. Και μην το πετάξετε, κρατήστε το. Αποκτά αξία με την πάροδο του χρόνου.